Η τελματωμένη συμφωνία του 2015 για τα πυρηνικά του Ιράν βρίσκει τις εναπομείνασες δυνάμεις Ρωσία, Κίνα, Γαλλία, Γερμανία και Βρετανία σε μια απόπειρα αναβίωσής της. Η αποχώρηση των Ηνωμένων Πολιτειών το 2019 οδήγησε τη συμφωνία σε έναν αργό θάνατο και τώρα η επιχείρηση ανάνυψης μοιάζει δύσκολη. Τα βασικά αιτήματα είναι δύο. Πρώτα απ' όλα θέλουν να αφαιρεθούν όλες οι κυρώσεις έναντι του Ιράν από τη στιγμή που οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αποσυρθεί από τη Συμφωνία για τα Πυρηνικά. Δεύτερο και κεφαλαιόδου σημασίας είναι πως κανένας από τους συνυπογράφοντες της Συμφωνίας δεν θα αποχωρήσει όπως έκαναν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν μια διαφορετική προσέγγιση ή τη συμφωνία που θα απαιτεί από τον πρόεδρο Biden να λάβει έγκριση από το Κογκρέσο για οποιασδήποτε αλλαγές, είναι ασαφές αν θα καταφέρει ποτέ οποιαδήποτε στήριξη για τέτοια μέτρα. Η Τεχεράνη οχυρώθηκε πίσω από την αποχώρηση των Ηνωμένων Πολιτείων και δεν επιτρέπει στους επιθεωρητές απρόσκοπτη πρόσβαση στις εγκαταστάσεις της, αφού θεωρεί ότι η μία από τις δύο πλευρές της συμφωνίας έχει υπαναχωρήσει.